Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, θέλουμε να ξεκινήσουμε από τον ακριτικό εδώ Εύρο, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το δοκιμαζόμενο λαό της Τουρκίας, που κι αυτός όπως και ο λαός της Συρίας βιώνει τις επιπτώσεις μιας μεγάλης φυσικής καταστροφής, αλλά πριν απ' όλα βιώνει τις επιπτώσεις της αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων που τον αφήνουν αθωράκιστο για τα κέρδη μιας χούφτας μεγαλοκατασκευαστών και νιώθουμε την ανάγκη να επαναλάβουμε το κάλεσμα να συνεχιστεί και να δυναμώσει το κίνημα αλληλεγγύης που είναι συγκλονιστικό πραγματικά και δείχνει ότι οι λαοί όχι μόνο δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα αλλά καταπιέζονται από τους ίδιους τους κεφαλαιοκράτες και μπορούν να ζήσουν σε μια άλλη κοινωνία. Επίσης θέλουμε να νιώθουμε την ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα και από εδώ στο ΚΚ της Τουρκίας, που μπήκε μπροστά, που ανέτρεψε καταστάσεις ολόκληρες. Και όπως μας λένε οι σύντροφοι εκεί που πήγαν και επισκέφτηκαν, χιλιάδες άνθρωποι, κυριολεκτικά χιλιάδες, θέλουν να ενταχθούν στο Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας. Και λένε... Και μάλιστα λέγανε στους... Μας έλεγαν οι σύντροφοι εκεί ότι εμείς ξέραμε ότι είσαστε τρομοκράτες. Αλλά εσείς είστε οι καλύτεροι άνθρωποι. Είσαστε οι μόνοι που μας βοηθήσατε όταν το κράτος απουσίαζε. Και θα ήθελα επίσης να πω ότι δεν είναι από τις φυσικές καταστροφές. Έχουμε ένα σύστημα δολοφόνων. Συνειδητό δολοφόνο. Που ενώ σήμερα υπάρχει επιστημονική γνώση, η τεχνολογία για να κατασκευαστούν σύγχρονες κατοικίες, πολυκατοικίες που θα αντέχουν όχι σε 7,5 αλλά και σε 10 ρίχτερ, για να μην πω και παραπάνω, και είμαστε υπερβολικοί, αυτό δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί όλος ο πλούτος που παράγεται, που πάει, πάει σε εξοπλισμούς, πάει σε πολέμους και κυρίως μπαίνει στα πορτοφόλια αυτών που έχουν την εξουσία. Βέβαια, αυτές τις μέρες που έχουμε το δράμα του τουρκικού λαού, το βλέπουν τα αστικά κόμματα εδώ, αλλά και στην Τουρκία, σαν ευκαιρία να στήσουν ένα παζάρι καινούριο, με σκοπό να προωθήσουν τους επικίνδυνους σχεδιασμούς που έχουν στο μυαλό τους. Και για να μην κρυβόμαστε, πάει στη συνδιαχείριση του Αιγαίου, που ουσιαστικά σημαίνει απώλεια και εδάφων, ας είναι και θάλασσα, και φυσικά συνδιαχείριση σημαίνει ότι τα μονοπόλια θα εκμεταλλευτούν αυτά τα γίγαντες που υπάρχουν, θα εκμεταλλευτούν τον πλούτο που υπάρχει στο Αιγαίο και οι λαοί δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα. Από τη μια μέρα στην άλλη βλέπετε και έχει σημασία, έχουν σημασία αυτά. Περάσαμε με ευκολία από τους πυράβλους τα Ταϊφούν, τα F-16, τα Ραφάλ, τα F-35, το θα έρθουμε μια νύχτα σε αγκαλιές και φιλοφρονήσεις. Αναβιώνεται η γνωστή διπλωματία των σεισμών. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο και δεν πρέπει να παρασυρώμαστε. Όμως, να δείτε πόσο αδίσταχτη είναι. Πάνω στο αίμα, πάνω στους τάφους τους που δεν ξέρεις πόσους θα φτάσουν, πάνω στη δυστυχία εκατομμυρίων ανθρώπων, βγήκαν τώρα και δεν βγήκαν τυχαία. Τι έλεγε ο Τσίπρας, δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα. Τι είπε ο Μητσοτάκης τώρα, νατοϊκά νησιά, που σημαίνει, τι είπε το Κογκρέσο, στην έκθεση που δημοσιεύτηκε, δεν δημοσιεύτηκε αλλά υπάρχει και την πήραμε, το Κογκρέσο είπε ότι πρέπει να επιληθούν τα αμφισβητούμενα εδάφη, έτσι το περιγράφει σε ελεύθερη μετάφραση, ανάμεσα στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Δεν καταλάβουμε. Όλα τα χρόνια μια διαφορά αναγνωρίζαμε. Πάντα. Ήταν η διαφορά καθορισμού της υπαροκρηπίδας, της εγκαλύτερης ζώνης και κατά δεύτερο λόγο να γίνει συζήτηση για την ΑΟΣ με βάση αυτά, με βάση και το διεθνές δίκαιο. Τώρα, τι άλλαξε. Πολύ πανηγύρι, θα τα πούμε μετά, για την ελληνοαμερικάνικη φιλία και για τον ΝΑΤΟ που θα μας προστατέψει. Τι λένε τα αποτελέσματα, τα ακούσαμε. Επομένως, εμείς
σαν κόμμα, δυναμώνοντας την αλληλεγγύη, δυναμώνοντας την αλληλεγγύη με το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας, ενημερώνοντας τον κόσμο γιατί μερικά πράγματα δεν τα καταλαβαίνει, πρέπει να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο αυτό που λέγεται προλεταριακός διεθνισμός. Οι εργάτες και οι φτωχοί, να το πω έτσι, είναι το ίδιο και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Γι' αυτό πρέπει να παλέψουν να ανατρέψουν αυτό το βάρβαρο σύστημα που τους στέλνει στη μία στο θάνατο, που τους εκμεταλλεύεται από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε καθημερινό θάνατο, κυριολεκτικά θάνατο. Και βέβαια έχει και μια σημασία για μας. Η Ελλάδα είναι σεισμική ζώνη. Το 60% της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σεισμικότητα. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλήθεια? Τα ακούσατε πουθενά να αντιπαρατίθεται η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ και τους άλλους για το θέμα της αντισεισμικής προστασίας? Τίποτα. Το 25% των δημόσιων κτηρίων έχουν ελεγχθεί. Τα εργοστάσια, που αν γίνει σεισμός και γίνει βιομηχανικό ατύχημα, καταλαβαίνετε τις συνέπειες, θα αναθέσουν στους βιομηχανούς. Και σιγά μην, σε όλους τους ιδιοκτήτες, και σιγά μην πούν αυτοί ότι έχουμε προβλήματα σεισμικότητας. Δεν μιλάμε για τις κατοικίες. Σε τι χάλι είναι. Και καλούμε το λαό να συγκρίνει ότι το μόνο κόμμα που όλα αυτά τα χρόνια σηκώνει το θέμα της αντισεισμικής προστασίας που έχει να κάνει και με την υγεία και με τη ζωή και με την περιουσία του λαού είναι το ΚΚΕ. Ρίξτε ένα χρόνο να συγκρίνουμε. Μόλις προχθές και με την παρουσία, τη Δευτέρα μάλλον νομίζω, του Αμερικάνου ΙΠΕΞ, του Υπουργού Εξωτερικών, περιστέτη της Ειρήνης, Μπλίνκεν εγκαινιάστηκε ο τέταρτος στρατηγικός διάλογος ΗΠΑ Ελλάδας, που ξεκίνησε, για να μην ξεχνιόμαστε, επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιείται από τη Νέα Δημοκρατία με τη σύμφωνη γνώμη και του ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Βασικό περιεχόμενο είναι η ελληνική συμμετοχή τώρα, γενικότερα, στον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και η μεγαλύτερη αναβάθμιση των Αμερικάνικων βάσεων. Κοιτάξτε, πάτε από ένα χάρτη, το έχουν τυπώσει οι δρόμοι της ειρήνης, και δείξτε στον κόσμο πώς έχει μετατραπεί η Ελλάδα. Και σου λένε χώρα της ειρήνης και της ασφάλειας. Είναι προκεχωρημένο φυλάκι. Εγώ αμφιβάλλω, παρότι έχουμε και διεθνή εμπειρία, εκτός ίσως από μια περίοδο στην Ιαπωνία, αν σε άλλη χώρα του κόσμου με τέτοια έκταση και τέτοιο πληθυσμό υπάρχουν τόσες πολλές βάσεις. Ήδη στο επίκεντρο της συζήτησης είναι, εκτός από αυτά που έστειλαν τα όπλα, εκτός από τις διευκολύνσεις που έκαναν, να δώσουμε και Λέοπαρντ στην Ουκρανία. Και αυτό έχει σημασία και για τον Εύρο, έτσι δεν είναι, 30 στρατιωτικός, απόστατος, πλήρως του πολεμικού ναυτικού. Έτσι, γιατί τα Λέοπαρντ υποτίθεται, όχι ποτέ, έτσι είναι βέβαια, αλλά υπήρχαν και άλλες πλευρές, τα πήραμε για τον Εύρο. Γιατί αυτά δεν μπορούν να κυλιθούν σε βουνάκες, αυτά θέλουν πεδιάδες. Και για να την αντιμετώπιση, υποτίθεται της Τουρκίας, βέβαια τότε ήταν την αντιμετώπιση να του αποβοράν κινδύνου. Αλλά αποβοράν έλεγε να παρατολάσσεται αυτούς ο κινδύνους. Υπάρχουν σχεδιασμοί ενεργειακοί για τη μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο για το αμερικάνικο LNG και την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο. Κόμβο, σας θυμίζει ποια άλλη χώρα ήταν ενεργειακός? Η Ουκρανία. Εδώ τα αποτελέσματα τώρα στη σύγκρουση. Έχει και αυτό τη σημασία του. Ο Μπλίνκεν συναντήθηκε και με τον Τσίπρα. Αλλήμον. Την εποχή που έλεγε, τα θυμάστε να μην τα ξεχνάει ο προοδευτικός κόσμος, ο διαβολικά καλός Τραμπ. Και με τον Τραμπ άρχισαν αυτές οι συμφωνίες. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ από το 1974 και μετά καμία κυβέρνηση δεν έδωσε καινούργια βάση. Φύγανε μερικές, όχι επειδή τις έδιωξε το ΠΑΣΟΚ, αλλά έφυγαν γιατί κάνανε αναδιάταξη με βάση τη νέα κατάσταση οι ίδιοι Αμερικάνοι και τον ΝΑΤΟ. Και ποιος έδωσε καινούργια? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί με τον Καμένο. Και ύστερα μας λέει η προοδευτική κυβέρνηση. Καλά δεν τρέπονται? Δεν τρέπονται. Τι να γίνουμε δηλαδή? Και εμείς σειρά και των Αμερικάνων, συνέτεροι των δολοφόνων,
συμμέτοχοι στη σφαγή των λαών, γιατί αυτά επιδοτούν οι αμερικάνικες βάσεις. Και επειδή λοιπόν η Αλεξανδρούπολη έχει την τιμητική της και σήμερα, και μάλιστα πολύ τιμητική, ο εκπρόσωπος τύπου, το διαβάζω επιλέξει, του State Department δήλωσε ότι για τη συζήτηση και τον διάλογο που συνεχίζεται, σημασία της επικαιροποιημένης φούσκολη ελληνικά του παπλένε συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος ως θεμέλιο της διμερούς αμυντικής συνεργασίας μας είναι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Έχει και συνέχεια. Το οποίο λειτουργεί ως στρατηγικός κόμβος για την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ ως απάντηση στο βίαιο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και άλλα θα τα ακούσετε. Προς ακρότες φέρος της Ελλάδας, όπως λένε, την άμυνα της χώρας, όχι. Εμείς λοιπόν το ΚΚΕ καλούμε το λαό του Εύρου και όλες τις χώρες σε επανρύθμιση. Το φυτίλι του πολέμου σιγοκαίει και μπορεί να σκάσει ο δυναμίτης μετά. Γιατί μετά το φυτίλι έτσι δεν πάει. Δεν τα άφηνα, έτσι πάει. Και να κλιμακωθεί ο πόλεμος. Και αν κλιμακωθεί ο πόλεμος, σκεφτείτε τι είπανε οι Ρώσοι. Ότι σε περίπτωση τέτοια θα χτυπήσουμε όλες τις αμερικάνικες βάσεις. Και μπορούμε να τις χτυπήσουμε. Η δυνατότητα του πυράβλου σήμερα είναι 200 φορές. Σκεφτείτε τη Χειροσύμα και τον Αγκασάκη. Θα είναι πολλαπλάσιο. Για ποιο λόγο δηλαδή θα σκοτωθεί ο λαός του Εύρου και των υπόλοιπων νομών της Ελλάδας που φιλοξενούν στις αμερικάνικες βάσεις. Για να κερδίσει τι. Αυτή δεν είναι. Είναι αμίσταρτη. Σήμερα βλέπετε τι γίνεται, σφαγή στην Ουκρανία για να τη μοιράσουν και να πάρουν στις πρωτοπαρμικές πηγές. Γιατί δεν θα το κάνουν κι αλλού δηλαδή. Σε αυτά λοιπόν, επειδή πάμε για εκλογές και θα πάρει στην κάλπη, θα ψηφίσετε ή θα ψηφίσουν ο κόσμος, ο προοδευτικός και όσοι σκέφτονται, τα κόμματα που συμφωνούν απόλυτα και στηρίζουν αυτή την πολιτική. Και ποια είναι αυτά τα κόμματα? Είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι ο Βελόπουλος και το ΜΕΡΑ25 λέει διάφορα περίεργα. Δεν ξεκαθαρίζει τη θέση του. Θα δώσουν δηλαδή ψήφο σε αυτούς που έχουν ματώσει λαούς ολόκληρους, γιατί η Ελλάδα έχει συμμετάσχει σε όλους τους πολέμους, ή θα το δώσει κόκκινο στην κάλπη, κουκουέ στην κάλπη και μόνο γιατί δεν σκύψαμε ποτέ. Κατάσταση εδώ στην περιοχή. Μπορεί να την ξέρετε, να την περιγράψω γρήγορα. Αλεξανδρούπολη. Λιμάνι θανάτου μετατρέπεται. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Πετροχώρη στην Τζάνθη. Πρόβες πολέμου. Ασκήσεις έγιναν. Αεροδρόμιο στον Αμεγαδαλαιώνα. Προσπαθούν να το ξανακάνουν πάλι και θα το κάνουν. Στρατιωτικό και λένε στο λαό. Δεν σκεφτόμαστε το τόπο το καθένα. Ότι θα φέρουν την ανάπτυξη όλα αυτά. Σκεφτείτε μα. Και στο σκεφτεί και ο κόσμος. Βέβαια μέχρι τώρα η ανάπτυξη αφορούσε τα αυγά και τα τατουάζ. Έτσι δεν είναι. Είναι υπερβολή του κουκουέ αυτό. Αλλά τώρα έκλεισε όπως πάει να κλείσει η μεγαλύτερη πτωτοτική μονάδα. Και να ξέρετε και κάτι ακόμα που μου το είπαν στην Κρήτη. Και μου το είπε άνθρωπος που ήταν εκεί. Ακόμα και τα νερά τα φέρνουν από την Αμερική για τις αυταπάτες που μπορεί να έχει για την ανάπτυξη, για να μην πούμε ότι είναι του στυλ, ήρθε το δολάριο. Τα ξέρετε αυτά με την τρούπα παλιά, ορισμένα πράγματα και γι' αυτό δεν πρέπει να δεχτούμε. Υπάρχει περηφάνεια, υπάρχει αξιοπρέπεια από το λαό μας, έχει παλέψει τόσα χρόνια, υπάρχουν πάρα πολλοί αυτοί που συμφωνούν μαζί μας, διστάζουν να έρθουν ακόμα στις διαδηλώσεις. Εμείς είμαστε που παλεύουμε μαζί με κάποιους άλλους ενάντια σε όλα αυτά. Και βέβαια
πρέπει αυτό να το εκτιμήσει. Γιατί βγαίνει κάποιος μπροστά πρωτοπόρος, πρωτοπόρο πάντα ήταν το ΚΚΕ και μετά ακολουθούν και άλλες και άλλες δυνάμεις. Και να πω και κάτι ακόμα που έχει σχέση με τον πόλεμο, αλλά έχει σχέση και με τα άλλα κόμματα όταν πάμε στην κάλπη. Υποτίθεται ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία γίνεται κατά του αυταρχικού Πούτιν, που καπιταλισμό έχουμε και εκεί. Αυτός είναι μεγαλοκαπιταλιστής ο ίδιος, αλλά και εκεί καπιταλισμό. Δεν υπάρχει Σοβιετική Ένωση που υπήρχε κάποτε. Αλλά λέει γίνεται για δόμους δημοκρατίας και ελευθερίας. Μάλιστα. Και ρωτάμε, στη Σαουδική Αραβία, που είναι σύμμαχος και μάλιστα από ελληνικές κυβερνήσεις έστειλαν τους Patriot που τους χρειαζόμαστε εμείς σε περίπτωση που γίνει κάτι. Εκεί είναι δημοκρατικό το καθεστώς. Στην Αίγυπτο είναι δημοκρατικό το καθεστώς. Για να δούμε την μεγάλη υποκρισία που κρύβεται. Βρισκόμαστε σε περίοδο που μοιράζεται και ξαναμοιράζεται ο κόσμος, αγορές κλπ. Κλπ. Και αν δεν ξεσηκωθούν οι λαοί να τους στείλουν στον αγύριστο, κυριολεκτικά, θα έχουμε τεράστια, τεράστια προβλήματα. Και μάλιστα, δεν μπορώ να μην τα πω, γιατί εμείς τα ζήσαμε και στην πρώτη γραμμή μέχρι το κοινοβούλιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει, τι είπε, ότι ξέρετε, εμείς δώσαμε την Αλεξανδρούπολη, αλλά για να γίνει εμπορικό λιμάνι. Καλά, μα τι μας περνάει χαζούς, όχι εμάς μόνο. Εμείς δηλαδή γιατί είπαμε ότι θα γίνει βάση στατική περιοχή, στατηγικό σημείο, θα έρθουν, θα κάνουν, θα φτιάξουν. Τι περιμέναμε δηλαδή, περιστερώνες να στήσουν οι Αμερικάνοι εδώ ή να φτιάξουν κραπάκια για να διασκεδάζουν. Δεν πάνε για αυτοί. Αυτοί πάνε και για τα στρατιωτικά θέματα και για τα οικονομικά δηλαδή. Και είναι υποκρισία μεγάλη, κυριολεκτικά μεγάλη, να βγάλουν κουβέντα. Δεν βγάζουν. Γιατί δεν βγάζουν. Ακούσατε καμιά αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το Βελόπουλο και άλλους? Το μόνο που κάναν ήταν το εξής. Να καταψηφίσουν τη συμφωνία που έφερε η Νέα Δημοκρατία. Τώρα αν κανένας μπορεί να φανταστεί, σοβαρός άνθρωπος και προοδευτικός, γιατί την καταψήφισαν, ξέρετε? Γιατί δεν φτιάξαν και βάση στη Σικύρο. Και δεν μας δώσαν τέτοια ανταλλάγματα, τέτοιο έσχος. Έχουν βγει δηλαδή, έχουν βγει στην παρέλαση, ποιος είναι πιο φιλοϊμπεραλιστές. Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα στους στρατευμένους νέους, τους αξιωματικούς του ελληνικού στρατού και όλο το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Και τους καλούμε να μην νομιμοποιήσουν στη συνείδησή τους τις πολιτικές επιλογές των κυβερνήσεων. Γνωρίζουν όλοι σχεδόν, έτσι δεν είναι? Γνωρίζουν όλοι σχεδόν και από την ίδια το επάγγελμα που κάνουν τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Να καταδικάσουν και με την ψήφο τους αυτή την πολιτική που τους στέλνει σε ανατολικές αποστολές, που αύριο σε έναν πόλεμο ετοιμάζονται να στέλνουν και Έλληνες. Τώρα έχουν κάνει πρόσκληση για εθελοντές, τάχα, η ελληνική κυβέρνηση εδώ. Ο στρατός έχει μία αποστολή. Και αυτή είναι πάει για θέση του Μπουκουέ και φανταζόμαστε ότι και σε μεγάλο μέρος του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων ισχύει και για αυτούς. Να φυλάει τα σύνορα, να υπερασπίζεται την ακεραιότητα της χώρας, να υπερασπίζεται την αδελφική κυριαρχία. Αυτή υπερασπίζεται και υπερασπίστηκε στο Αφγανιστάν που έστειλε και ελληνικό στρατό. Αυτή υπερασπίζεται σε 17 αποστολές εκτός σύνορων και μακριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Όχι βέβαια, να υπερασπίζεται και να έχει όπλα τα οποία θα ανταποκρίνονται στην άμυνα της χώρας και όχι στη στρατηγική του ΝΑΤΟ. Δεν θα πληρώνει και θα χρηματοδοτεί ο ελληνικός λαός με δισεκατομμύρια τη στιγμή που περνάει πολύ δύσκολα για να παίρνουν όπλα τα οποία έχουν να κάνουν με τις νατοϊκές αποστολές. Και όποιος μας αμφισβητεί, θα πω ένα παράδειγμα που αυτά δεν είναι γνωστά. Ούτε διαβάζει όλος ο κόσμος, δεν σπάστε. Όταν κάναν την αναβάθμιση, επί ΣΥΡΙΖΑ, ξεκίνησε και συνεχίζεται, τον F-16 σε Viper,
Η εισήγηση του Πενταγώνου στο Κογκρέσο τι έλεγε? Πρέπει οπωσδήποτε να αναβαθμιστούν για να μπορούν να συνεργάζονται με τα αμερικάνικα αεροπλάνα και να προωθούν τα συμφέροντά μας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Τι άλλο πρέπει να πούν για να καταλάβουν ότι αυτά δεν έχουν να κάνουν με την άμυνα, τα περισσότερα τουλάχιστον, παρά μόνο με την επιχείρηση των δολοφονικών επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων? Ποιο είναι το δίλημα λοιπόν? Θα μπορούσαμε να λέμε πάρα πολλά γι' αυτά. Τα έχουμε πει επανειδημένα. Έχει αποκαλύψει ο ριζοσπάστης το τι συμβαίνει ακριβώς σε όλο αυτό το τομέα των αμερικάνικων και ανατολικών βάσεων. Και το δίλημα των εκλογών ποιο είναι τώρα πια? Αν θα έχουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με αυτό το τομέα, προοδευτική εντός εισαγωγικών, που θα είναι καλύτερο τσιράκι των Αμερικάνων από τη Νέα Δημοκρατία, ή αν θα έχουμε τη Νέα Δημοκρατία με τους διάφορους, το Πασόκ έτσι κι αλλιώς θα πάει με τον πρώτο λέει. Δεν ξέρω αν έχει ξεκαθαρίσει τίποτα, κάθε μέρα λέει διαφορετικά πράγματα. Ή θα έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με άλλον, που θα είναι κι αυτή μεγαλύτερα τσιράκια των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ? Όχι. Ισχυρό ΚΚΕ. Αυτή είναι η απάντηση. Δυνατό ισχυρό. Όταν άλλοι είναι καλύτερα. Έχει δώσει πολύ αίμα. Έχει κάνει μεγάλους αγώνες. Και ήρθε η ώρα εκείνοι που παγιδεύτηκαν στις αυταπάτες του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και άλλος κόσμος, να γυρίσουν στην έδρα τους, στο ΚΚΕ, και να το εκφράσουν με την ψήφο στην κάλπη. Ο λαός του Εύρου έχει αποκτήσει μεγάλη πείρα, όπως και σε όλη την Ελλάδα. Και μπορεί να απορρίψει αυτά τα διλήμματα που βάζουν τα κόμματα που διεκδικούν την κυβέρνηση ή κάποιες κυβερνητικές καρέκλες με τις συμμαχίες. Και τι θέλουν? Να κατσικωθούν στο ζευγάρι, να το πούμε χωριάτικα και λαϊκά, γιατί από χωριά είμαστε περισσότεροι, του ελληνικού λαού, και να συνεχίσουν την ίδια αντιλαϊκή πολιτική. Το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης που θα υπάρξει, και αυτοί που ανησυχούν, ας γυρίσουν λίγο πίσω, να σκεφτούν τι δεν έχει γίνει. Δεν συνεργάστηκε το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία? Όταν το λέγαμε εμείς πολύ πριν, ότι θα έρθει η ώρα που θα συνεργαστούν γιατί έχουν κοινά προγράμματα, μας βρίζανε. Και μας λέγανε ότι είσαστε απαράδεκτοι και είναι διάφορα. Συνεργάστηκε και με το λαός, τον Καρατζαφέρη. Συνεργάστηκε. Συνεργάστηκε ο αριστερός, η πρώτη φορά αριστερά, με την ακροδεξιά του Καμένου. Συνεργάστηκαν. Και έχει το θράσος σήμερα ο κύριος Τσίπρας να λέει στην Πάτρα: δεν μπορώ να φανταστώ ότι το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου θα πάει με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, έλεος. Και η δημαγωγία έχει τα ωριά της. Δεν έχει πάει σε τόσες κυβερνήσεις και τώρα έτοιμο να πάει και με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί όμως έγιναν αυτές οι κυβερνήσεις, αφού είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές? Γιατί στα μεγάλα θέματα έχουν ακριβώς την ίδια πολιτική, λεκτικά διαφέρουν. Στα επιμέρους βέβαια υπάρχουν κάποιες διαφορές, όμως δεν είναι ουσιαστικές. Α, πάμε τώρα να δούμε. Στα σιρτάρια τώρα υπάρχουν, περιμένουν τη μερασιά δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Στους καρκαρίες του πλούτου, ακόμα και σε ορισμένα πυράκτα, έτσι τα λέει η οργάνωση εδώ, που δίνει τα στοιχεία, τις περιοχές που προσδοκούν να κάνουν business με αυτούς τους καρκαρίες. Περιμένει όμως και η μοιρασιά των αντιλαϊκών προαπαιτούμενων. Τι είπαν, πανηγυρίζαν όλοι μαζί, πριν ΚΚΕ, για το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης, πρώτα απ' όλα, φίλες και φίλοι, και συντρόφισσες και συντροφοί, δεν είναι δωρεά. Είναι δάνειο, το οποίο θα το πληρώσει ποιος? Ο ελληνικός λαός, που πλήρωσε και την κρίση και τα προηγούμενα δάνεια. Γιατί οι μεγαλοεπιχειρηματίες, το μεγάλο κεφάλαιο και όλα τα υπολοιπευτικές που βρουν στην Ελλάδα δεν πλήρωσαν τίποτα. Το αντίθετο, ακόμα και στην κρίση ήταν κέντρο. Τώρα τα απογειώνουν. Δεύτερο, έχει προαπαιτούμενα. Πάρα πολλά. Είναι προκαθορισμένο πού θα πάει. Σας λέω μόνο ένα στοιχείο. 11,5 δισεκατομμύρια μέχρι τώρα έχουν πάει στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, τα οποία θα τα πληρώσει ο λαός. Συμφωνούν σε αυτό όλοι?
Συμφωνούν. Και μάλιστα, θυμάστε τη σύγκρουση που είχαν, ότι αν είμαστε εμείς, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, τα λέει ανοιχτά. Θα πάμε με ό,τι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ζήσουμε ζωή χάρης άμυνα. Τη βλέπουμε τη ζωή χάρης άμυνα. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι έλεγε ο Τσίπρας τότε, με τη δική μας την κυβέρνηση θα στηρίξουμε τον κοινωνικό τομέα. Τότε, τι είπε ο Τσίπρας σε μια συνέντευξη πριν από κάμια εβδομάδα, που τον στρίμωξε ο δημοσιογράφος, είπε ότι ξέρετε, είναι ελάχιστα τα περιθώρια. Τα έχουν καθορίσει και υπάρχουν και προϋποθέσεις να κάνεις εκταμείευση. Τι σας έλεγε δηλαδή, ζήστε μάη μου να φας τροφή στην Βουλή Κορώνας και εκεί έχει δώσει υποσχέσεις και θα ακολουθήσει ακριβώς αυτή την πολιτική που είναι υπερμνημόνιο, νέο μνημόνιο. Για τα μνημόνια που λένε ότι βγήκαμε, παραμύθια λέει. Και αυτός και οι υπόλοιποι. Ούτε ένα νόμο μνημονιακό δεν έχουν καταργήσει. Δηλαδή, έμειναν όλοι για την μνημονιακή και μνημονιακή νόμο και μας λένε ότι βγήκαμε και στην επιτήρηση που λέμε ότι έχουμε βγει, ψέματα λένε. Γιατί υπάρχει εξάμεινος έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρονιάτικος έλεγχος κλπ. Κλπ. Έτσι λοιπόν προσπαθούν να εξαπατήσουν το λόγο και να είναι στρατηγική του συμφωνία. Τι άλλο για τον τόπο, ωραία. Περιμένουν να υλοποιηθεί το πόρισμα για την ανάπτυξη της Θράκης που το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία στη Διακομματική Επιτροπή. Εμείς δεν το ψήφισαμε βέβαια. Ο ΣΥΡΙΖΑ το καταψήφισε. Αφού αυτό το πόρισμα 90% ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτη παραγράφω. Όπως και πολλά νομοσχέδια, στα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ είτε ψήφιζε παρόν είτε την κοπάνησε, όπως το περιβαλλοντικό, για να μην εκτεθεί. Αφού ήταν δικό του το νομοσχέδιο. Ούτε το περιβάλλον το δίνει στους επιχειρηματίες και όλα αυτά που συμβαίνουν. Και ήταν και συνέχεια, όσοι θα θυμάσουν και έχει σημασία και ασχολείστε, του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Τα θυμάστε αυτά που γύριζαν όλη την Ελλάδα και παρουσίαζαν το δικό του το πρόγραμμα. Τέτοιο ήταν το πρόγραμμα. Απλώς το έντυναν με κάποιες λέξεις για να παραπλανήσουν το λαό. Η συμφωνία λοιπόν αφορά όλους τους κεντρικούς στόχους του κεφαλαίου. Για να δούμε ακόμα και εδώ στην περιοχή που θα γίνει κόμβος μεταφοράς εμπορευμάτων εκτός από τα άλλα που είπαμε και συμφωνούν όλοι σε αυτό. Πριν ΚΚΕ. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Από τα έργα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και αυτά που θα γίνουν, αγωγός ΤΑΠ, IGB, νέα ηλεκτροπαραγωγική μονάδα στην Αλεξανδρούπολη. Σταθμός Τάδε, να μην το πω να μεταφράσω στα αγγλικά, να μην το πω στα αγγλικά. Η υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου στο εξαντλημένο κοίτασμα του Πρίνου, του Νότια Καβάλα. Δεν αφορούν την ευημερία του λαού. Και αλήθεια, εδώ που θα γίνει η κόλαση, έχει φτηνά ρεύμα. Και πρέπει να πατήσει μόνο εμείς μας κάτω. Έχει ο λαός φτηνό από τη ΣΑΤΕΝ, που ήταν το που μας έταζαν ότι και δεν θα μολύνουν το περιβάλλον και εκτός από αυτό θα έχετε και φτηνό ρεύμα. Το αντίθετο, το διπλά τις πληρώνουμε. Τις πληρώνουμε όταν επιδοτούνται μέχρι 70% και όταν έρχεται και ο λογαριασμός, διαβάστε τον, γράμματα ξέρουμε, τον πληρώνουμε και δεύτερη φορά εκεί. Έτσι θα γίνει και με όλα αυτά. Δεν πρόκειται η περιοχή. Η περιοχή εδώ, την ξέρετε, έχει τα πρωτεία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανεργία των νέων. Είναι στις πρώτες θέσεις της συνολικής ανεργίας. Δίνουν 12,5% για τον ευρώ, αλλά ξέρετε πως τη μετράει την ανεργία. Άμα κάνεις ένα μεροκάματο την εβδομάδα, οι δύο δεν είσαι άνεργος. Έτσι τη μετράνε. Άρα είναι πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγαλύτερη. Από αυτά τα έργα υπάρχουν κάποιες εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Όταν γίνονται, με τι όμως όρους, εντατικοποίηση, μεροκάματα πείνας, χωρίς μέτρα για την ασφάλεια κλπ. Κλπ. Όταν όμως τελειώνουν, απολύονται και μένουν μερικές δεκάδες θέσεις εργασίας. Έτσι δεν είναι. Ή έχουμε άδικο εμείς. Έτσι είναι. Αυτά δεν τα ξέρουν οι άλλοι. Τα ξέρουν. Επομένως ο λαός δεν θα βγει κερδισμένος. Γιατί δεν πρόκειται να δει φθηνό ρεύμα πουθενά. Ούτε πρόκειται να αναπτυχθούν νέες θέσεις εργασίας και γιατί τα περισσότερα πάνε για εξαγωγή. Ποιος κερδίζει τώρα από το μαύρο και διπλό LNG, η συμφωνία τους και στην περιοχή εδώ
αποτυπώνεται στο κοινό του στόχο για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον πρωτογενή τομέα. Είχαμε συνάντηση τη Βίσσα πάνω σήμερα με τους αγρότες. Και δεν είναι κομμουνιστές όλοι οι αγρότες. Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, κυριολεκτικά. Το κόστος παραγωγής στα 6 και όλη η πολιτική τι θέλει, για να μην λέω η κοινή αγροτική πολιτική που είναι σχεδιασμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την οποία προσκυνούν και λέγανε ότι ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί, έχει στόχο να πετάξει τους αγρότες, τους μικρούς, τους μεσαίους και να γίνουν μεγάλες καπιταλιστικές επιχείρησεις. Ήδη αυτό προχωράει και αυτοί θα γίνουν στην καλύτερη περίπτωση υπάλληλοι στα μεγάλα συγκροτήματα. Και κόπτονται τώρα και οι βουλευτές εδώ και τα κόμματα για τα προβλήματα των αγροτών και των φθηνοτροφών. Όμως όλα τα αιτήματα που βάζουν για μείωση του κόστου παραγωγή, για εγγυημένες τιμές που θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θα έχουν και να μπορούν να ζήσουν και οι ίδιοι, για φθηνό ρεύμα κλπ. Κλπ. Ποιος τα υποστηρίζει? Μόνο το ΚΚΕ. Γι' αυτό οι αγρότες που είναι αγανακτισμένοι να ξεπεράσουν προκαταλήψεις, να ξεπεράσουν ότι εγώ είμαι δεξιός αιώνας και να ενισχύσουν το κουκουέ και να δυναμώσουμε τα μπλόκα του αγώνα την επόμενη μέρα, και αυτό μπορεί να το κάνουμε μόνο εμείς. Ενώ οι υπόλοιποι όταν έρχονται τα δύσκολα που πρέπει να αποφασίσουν, κάνουν την πάπια κυριολεκτικά. Καταθέσαμε πρόταση να είναι αφορολόγητο το πετρέλαιο στους αγρότες. Δεν την ψήφισε κανένας. Τροπολογία δηλαδή εννοώ. Πώς να την ψηφίσουν αυτοί τώρα? Αυτοί δίνουν στους αναξιοπαθούντες εφοπλιστές που είναι πάμπτωχοι, στην Ομόνια έχουν βγει και ζητιανεύουν. Εκεί το δίνουν αφορολόγητο και μόνο γι' αυτό. Το ότι δίνουν στους εφοπλιστές που είναι ζάπλουτοι και δεν είναι μόνο ότι έχουν τα καράβια, έχουν και τράπεζες, έχουν και κανάλια, έχουν και είναι συμμέτοχοι σε μεγάλες επιχειρήσεις. Το ότι δίνουν αφορολόγητο σε αυτούς που κυριολεκτικά ζουν και πλουτίζουν από τον υδρότα και το αίμα πολλές φορές των εργαζομένων, και στους αγρότες δεν δίνουν, πρέπει οι αγρότες να το ρίξουν κουκουέ. Γιατί σαν ψήφο διαμαρτυρίας, σαν ψήφο ευθύνης απέναντι και στον εαυτό τους, αλλά και στα παιδιά τους. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους αυτούς που καταλαβαίνουν το τι γίνεται. Τους λέμε να κάνουν το βήμα, να στηρίξουν το ΚΚΕ στις κάλπες. Ξέρω και λέμε το εξής, εγώ θα σας πω το σύνθημα. Για την νεολαία αφορά ιδιαίτερα, η οποία νεολαία πνίγεται σε αδιέξοδα, συνθλίβεται μέσα στις μελόπετρες αυτού του βάρβαρου συστήματος. Και τους λέμε οι νέοι που βλέπουν και το μέλλον μπροστά τους. Η πρώτη ψήφος των μαθητών να είναι κόκκινη, ΚΚΕ. Κάντε το όπως οι φοιτητές στα πανεπιστήμια που έβγαλαν πρώτη την πανσπουδαστική και κράτησε το κοινωνικό κίνημα να διεκδικεί παντού. Κάντε και οι υπόλοιποι το ίδιο όσες επιφυλάξεις και αν έχετε. Υπάρχουν χιλιάδες που μας στηρίζουν στα σωματεία, σε άλλους, σε συλλόγους γενικότερα, να το πω στο μαζικό κίνημα. Στις εκλογές του σωματείου έχουμε τεράστια άνοδο το τελευταίο καιρό. Στους υγειονομικούς που τους χειροκροτάγαν όλοι και μετά τους ρίχνουν. Αυτό το χειροκρότημα έγινε μούντσα. Δεν τους δίνουμε ούτε βαριά αθηγινά ούτε τίποτα. Σε εργατικά κέντρα που περνάνε στα χέρια των κομμουνιστών του ΠΑΜΕ και άλλων συνεργαζόμενων με το ΠΑΜΕ. Όλους αυτούς λοιπόν τους λέμε τώρα στους οικοδόμους, παραδείγματος χάρη. Τους λέμε όλους αυτούς, τώρα κάντε το επόμενο. Γιατί έρχονται πιο δύσκολα ακόμα. Ποιον θα έχετε μαζί σας, αφού μας στηρίζετε σε σωματεία και τα σωματεία που εμείς έχουμε πλειοψηφία και έχουν αναπτύξει αγώνες, κέρδισαν κιόλας. Εμείς λέγαμε αγώνες και ο Τσίπρας έλεγε περιμένετε τις εκλογές να μην ψηφίσετε. Θα λαβαριαστούμε μετά. Τα θυμάστε? Και έχει θράσος τώρα. Έχει θράσος να ζητάει από αυτόν τον κόσμο. Χιλιάδες άνθρωποι είναι τέτοιοι. Πάρα πολλές χιλιάδες. Τώρα λοιπόν, πού θα είναι χαμένη η ψήφος που λένε οι υπόλοιποι, γιατί τώρα λέει βγαίνει η κυβέρνηση. Μα η κυβέρνηση βγαίνει, αλλά βγαίνει και αντιπολίτευση. Ποιος θα κάνει αντιπολίτευση από αυτούς? Είδατε καμιά σοβαρή αντιπολίτευση και από το ΣΥΡΙΖΑ
και παλιότερα από τη Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ, φωτοβολίδες. Καυγάς, κοκορομαχίες, όλη την ώρα και στα κεντρικά προβλήματα αγκαλιά. Όλοι μαζί. Η μόνη ψήφος λοιπόν που είναι κερδισμένη για το λαό είναι η ψήφος του ΚΚΕ. Χαμένες είναι οι ψήφοι στα άλλα κόμματα. Και γιατί πρώτα απ' όλα η ψήφη στο ΚΚΕ, το να έχει μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα και μεγαλύτερη, γιατί τα πράγματα κλείνονται και στο κίνημα, σημαίνει μεγαλύτερη δύναμη για τον ίδιο το λαό. Σημαίνει ότι θα δώσει θάρρος και θα απελευθερώσει πολλές δυνάμεις οι οποίες εγκλωβίζονται σε ψεύτικα διλήμματα, διαλέγουν το μικρότερο κακό και μετά έρχεται το μεγαλύτερο, ξαναδιαλέγουν το προηγούμενο και ούτω καθεξής. Δεν θα εξαργυρωθεί σε κυβερνητικές καρέκλες και σε βουλευτικά έδρανα μεταγραφών. Και να αναρωτηθεί και ο κόσμος, γιατί τόσες μεταγραφές, γιατί τόσο εύκολα πηγαίνουν από το ένα κόμμα στο άλλο, εκτός ΚΚΕ βέβαια, γιατί έχουν τα ίδια προγράμματα, λίγος πολύ. Δεν είναι και μεγάλη μετακίνηση. Δύο κόμματα υπάρχουν στη Βουλή, ας το καταλάβει ο κόσμος. Είναι το κόμμα της πλουτοκρατίας, των μονοπωλίων, που είναι Νέα Δημοκρατία, πιο αυθεντική, ΣΥΡΙΖΑ, φρέσκος. Και ξέρετε, οι νεόπλουτοι είναι καμιά φορά και πιο σκληροί. Έτσι δεν λέμε. Έτσι δεν είναι. Είναι το ΠΑΣΟΚ που παριστάνει, δεν κυβέρνησε ποτέ σε αυτόν τον τόπο τώρα και είναι πολύ φετινήφι και παίζει με από εδώ και από εκεί. Είναι ο Βελόπουλος που πολλά λέει και πολλά κλέβει, αλλά όμως όλα ξέρετε που καταλήγουν. Επιχειρηματίες. Για τους επιχειρηματίες, για τους επιχειρηματίες και επενέβεται που και ο ίδιος είναι επιχειρηματίας. Έχουν κανένα συμφέρον οι εργάτες που παρασύρονται από αυτή τη δημαγωγία να ψηφίσουν Βελόπουλο, γιατί είναι λίγο στην απειρόφυλλο, στο απειρόφυλλο που βγαίνει και μας έχει πεθάνει στην πολυλογία κάθε για οποιοδήποτε ζήτημα και λέει τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Επομένως λέμε, μπορεί ο λαός, ο εργάτης, ο αγρότης, οι άλλοι να ψηφίζουν το ίδιο κόμμα με τα αφεντικά τους? Όχι. Ποιο είναι το κόμμα που υπερασπίζει τα συμφέροντά τους και το αναγνωρίζουν? ΚΚΕ. Το σκέφτονται πολύ. Κάντε το μια φορά να τους ευκαιριάσετε. Αυτό τους λέμε. Προς κι αν δεν είστε ευχαριστημένοι από τη δράση τη δική μας, τότε μπορείτε να μας καταδικάσετε. Αυτό όμως δεν ισχύει. Τουλάχιστον μέχρι τώρα όλοι εκτιμούν τη στάση του κομμάτος μας. Ποιος θα βγει μπροστά αύριο στους χριστιανισμούς? Τι παιχνίδι παίζεται απέναντι στον ελληνικό λαό? Προχωράει η Νέα Δημοκρατία τώρα και έβγαινε ο Τσίπρας, πουλάτε τα σπίτια των εργαζομένων. Και το τέτοιο θράσος είναι απίστευτο. Ποιος δεν έκανε τον νόμο? 2003 του ΠΑΣΟΚ και τους πληστηριασμούς. 2012 ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και άλλοι μαζί και έρχεται και ο Τσίπρας και βάζει την ταφόπλακα. Ποια ήταν η ταφόπλακα? Δίνει τα κόκκινα δάνεια στα φαντς. Έχουν πουληθεί τα περισσότερα. Κάνει ποινικοποιεί όταν σταματάμε τους πληστηριασμούς. Την άνθρωπο που ήταν στα δικαστήρια και μέλη και στελέχη του κόμματος, εκτός των άλλων. Το έκανε ιδιώνυμο, όπως είχε κάνει ο Βενιζέλος για τους κομμουνιστές και τους έστελνε εξορία. Γιατί ο μεγάλος του γένους και λοιπά, ο Βενιζέλος, αυτός την ξεκίνησε την ιστορία, ο μεγάλος δημοκράτης. Και τι άλλο, έγιναν και 25.765 νομίζω πληστηριασμοί. Και τον ρωτούν. Δεν είναι ότι αυτά έγιναν. Το ρωτάνε σε συνέντευξη. Κύριε Τσίπρα, μα εσείς δεν κάνετε νόμο για τους πληστηριασμούς? Και τι απαντάει? Σε ευνομούμενη πολιτεία δεν μπορεί να υπάρχουν, να μην υπάρχουν πληστηριασμοί. Πάρτε τα σπίτια δηλαδή, μπιν παρά των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, γιατί οι βίλες που μπορεί να πάρουν κλπ. Είναι ελάχιστες. Και αυτές τις παρατάνε για να χρεοκοπήσει και ένας μικρομεσαίος. Και με τέτοιο θράσος σήμερα, λέγοντας αυτά, ότι εμείς δεν κάναμε και πολλές, ευτυχώς δεν προλάβατε. Αλλά σας προλαβαίνει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Αν ήσασταν κι άλλοι, εμείς προχωράγαμε. Ποιος λοιπόν θα τους εμποδίσει, αφού αυτοί έχουν φτιάξει τους νόμους? Μόνο το ΚΚΕ. Αυτό θα πει μπροστά. Και να το σκεφτούν όλοι όσοι έχουν κόκκινα δάνεια, και είναι πάρα πολλοί, και μπορεί να κοκκινήσουν και πολύ περισσότερο στο μέλλον, να ενισχύσουν
το ΚΚΕ. Και όταν καταθέσαμε, θα φέρουμε κι άλλες αποδείξεις και επιχείρημα. Κατέθεσε το ΚΚΕ τροπολογία για τα δάνεια των πανγνωστούντων και για την προστασία της λαϊκής στέγης από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Ποιος την υποστήριξε? Μόνο το ΚΚΕ. Οι άλλοι, κουβέντα. Τσιμουδιά. Έχουμε καταθέσει τροπολογίες μέσα στη Βουλή για το ΦΠΑ, για τον ενιαίο φόρο κατανάλωση καυσίμων, για τα 13ο, 14ο μισθό. Εκατοντάδες. Κυριολεκτικά εκατοντάδες. Καμία μα καμία δεν δέχτηκαν αυτοί που θέλουν να λέγονται και ετοιμάζουν υποτίθεται την προοδευτική κυβέρνηση. Απευθυνόμαστε επίσης σε όλους αυτούς με τους οποίους περπατήσαμε στον δρόμο των αγώνων όλο το προηγούμενο διάστημα και στον Εύρο, εδώ στην περιοχή. Γιατί αναπτύχθηκαν αγώνες, δεν θέλω να καταχρώμε τον χρόνο και να τους περιγράψω, εσείς τους ξέρετε άλλωστε καλύτερα, για μεροκάματα, για παιδεία, για υγεία, για όλα τα ζητήματα, για την ενέργεια. Έχουν γίνει σημαντικές κινητοποιήσεις που συμμετείχε και ένας κόσμος που δεν είναι ΚΚΕ ή δεν είναι στο πάνω. Αρκετοί, γιατί ακριβώς πιέζονται από τα προβλήματά τους. Τους λέμε λοιπόν τώρα, ποιος θα σας υπερασπίσει την επόμενη μέρα, ποιος θα οργανώσει την πάλη του λαού. Οι κομμουνιστές και στον Εύρο θα είναι πρωτοπόροι, θα είναι μπροστά και θα πάρει θάρρος και ο κόσμος. Για το τι παλεύουμε και στον Εύρο, εκτός από τα γενικά, υπάρχουν και τα συγκεκριμένα, τα τοπικά εδώ πέρα, που δεν, αν θέλετε να σας τα πω ποια είναι τα τοπικά, αλλά τα ξέρετε εσείς καλύτερα. Πέρα από τα γενικά, λέω, κατάργηση φόρων στην ενέργεια, ΦΠΑ κλπ. Και να πω και κάτι ακόμα εδώ, ότι μας λένε ότι εσείς τα παραπέμπετε στο σοσιαλισμό. Έτσι μας είπαν. Και δεν λένε πολλές φορές. Όλα. Μα αυτά που ζητάμε γίνονται σήμερα. Μπορούν να γίνουν ορισμένα μέσα σε αυτό το σύστημα όταν ο λαός κινηθεί, όταν ξεσηκωθεί, όταν φοβηθούν και όταν φοβηθούν, όταν δούνε πολύ κόκκινο στην κάρπη και πολλά κόκκινα έδρα στη Βουλή. Κάντε το λοιπόν, έδρανε στη Βουλή, κάντε το λοιπόν αυτό. Λέμε ότι υπάρχει πρόταση και από την οργάνωση εδώ για πάρα πολλά προβλήματα. Παράδειγμα, να αρχίσουμε από άλλους τομείς, κέντρο υγείας και νοσοκομείο. Παλεύουμε για μόνιμες προσλήψεις, για το ΕΚΑΒ, να ενισχυθούν τα περιφερειακά ιατρία στα χωριά, να καλύψουν άμεσα την κοινή θέση παιδιάτρων στο κέντρο υγείας Τριγώνου. Δεν έχουν παιδίατρο. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει. Που έφυγε λόγω συνταξιοδότησης. Πάρα πολλά στον τομέα της υγείας, πάρα πολλά στον τομέα της παιδείας. Παράδειγμα, πιο πέρα, αναγκαία έργα υποδομής, σιδηροδρομική διασύνδεση, αντισεισμικό έλεγχο όλων των δημόσιων τάπα πριν κτηρίων και αυτό προσέξτε και σχολείων αλλά και κατοικιών, υγειονομικές μονάδες, χώρους μαζικής συγκέντρωσης. Αντιπλημμυρικά έργα. Μας έλεγαν ότι πλημμυρίζουν πάνω που πήγαμε σήμερα οι αγρότες στον Ερυθροπόταμο ειδικά και σύγχρονο αρρευτικό σύστημα. Γιατί δεν τα κάνουν όλα αυτά? Δεν γίνονται? Γιατί αυτά δεν είναι και από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιλέξιμα. Και δεν είναι επιλέξιμα γιατί δεν φέρνουν μεγάλα κέρδη. Απαιτούμε και το λέμε και δημόσια εδώ και θα καταθέσουμε και αν δεν την καταθέσαμε ήδη ερώτηση. Οι άνθρωποι αυτοί που απολύθηκαν από την συνεταιριστική τράπεζα με όλη, έγινε όλη Κουσπάν, είναι 45 άνθρωποι, είναι στον αέρα σήμερα. Πρέπει να τους υπόσχονται διάφορα να προσληφθούν στην Εθνική Τράπεζα, γιατί αυτή πήρε όλες τις καταθέσεις, η Εθνική Τράπεζα και έδιωξε τους εργαζόμενους από εκεί, να προσληφθούν άμεσα και μάλιστα στον τόπο διαμονής. Τι να πούμε για τον Βόρειο Εύρο και τον Εύρο συνολικά? Ρημάζει, μας λέγανε. Φεύγει όλος ο κόσμος. Γιατί? Πώς θα σταθεί ένας εκεί? Αν δεν υπάρξουν έργα υποδομής, αν δεν υπάρξουν κίνητρα κλπ. Υποστηρίζουμε λοιπόν όλα αυτά τα οποία ζητάνε, για να μην λέω πάρα πολλά. Όμως εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα που αφορά τους μετανάστες. Το μεταναστευτικό. Και έχουμε δει
θέλατε και σημεία αλήθεια, γιατί φεύγει όλος αυτός ο κόσμος. Αν πας και τον βομβαρδίζεις, άμα πας και επεμβαίνεις, σου λέει τουλάχιστον να έχουν μια πιθανότητα να γλιτώσουν και είναι και οι οικονομικοί που ζουν σε άθλιες συνθήκες. Ποιος θα κάνει όλα αυτά? Δεν τα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τα κάνει τον ΝΑΤΟ που στέλνει τον κόσμο. Τον στέλνει. Θα μπορεί να πει κανένας αυτό είναι γενικότερο, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Βεβαίως, έρχονται. Τι έχει γίνει, θα το ξαναπούμε. Έχει γίνει το Δουβλίνο 2. Έτυχε να είμαι ευρωβουλευτής τότε από εκ μέρους του κόμματος. Τι λέει το Δουβλίνο 2? Ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες θα μένουν στη χώρα εισόδου. Και λέμε εμείς τότε, μα άμα λέτε στη χώρα εισόδου, που είναι η κύρια εισόδου, είναι η Ελλάδα, κατά δεύτερο λόγο η Ιταλία και η Ισπανία, θα την πληρώσουν αυτοί οι λαοί, όλη αυτή την ιστορία. Ποιος ψήφισε λοιπόν το Δουβλίνο 2? Το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν συνασπισμός τότε και μάλιστα ζήταγε πιο πολύ ευρωπαϊκή πολιτική και το ψήφισε το ΠΑΣΟΚ και το καταψήφισε μόνο το ΚΚΕ. Ξέσπασε το μεταναστευτικό και θα ξεσπάσει τώρα, έτσι προετοιμάζουν τον κόσμο. Ότι με από τους σεισμούς και από αυτά θα υπάρξει ένα νέο κύμα προσφύγων. Τι είπαμε εμείς λοιπόν, τι πρόταση κατάθεσαμε, που την αγνώρισαν όλες οι κυβερνήσεις. Είπαμε ότι να πάει πού πάνε αυτοί στην Τουρκία, εκατομμύρια. Ρίνει λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά συνεχίζουν να περάσουν στην Ευρώπη. Εμείς είπαμε να πάει ο ΟΗΕ, να πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί επί τόπου να κάνει τη διευθέτηση. Να δοθεί το άσυλο σε όσους τους ζητάνε, να δοθούν άδειες όσους θέλουν να πάνε και να τους μεταφέρει στις χώρες που θέλουν να πάνε. Και το 90% των προσφύγων και των μεταναστών που ήταν στην Ελλάδα, γιατί τώρα αλλάζουν τα πράγματα όσο περνάνε τα χρόνια, ήθελε να πάει σε χώρες της Ευρώπης. Ποιος το υποστήριξε αυτό? Κανένας. Είναι μια λύση. Ή η λύση είναι τα πολυβόλα και η αναχέτηση. Και ξέρετε, καμιά φορά πρέπει να θυμάται και ο ελληνικός λαός και την προσφυγιά και τη μετανάστευση που την έχει πληρώσει και την πληρώνει σήμερα με δεύτερο κύμα και με νεολαία και με άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν καταδίκησε αυτούς. Μα είναι δυνατόν όλοι μαζί να ψηφίζουν όλα αυτά για τα οποία ο κόσμος, και όμως είναι βέβαια, για τα οποία ο κόσμος αγαναχτεί και να πάει να τους ξαναδώσει συγχωροχάρτη και να τους δώσει πάλι την δυνατότητα? Και βέβαια δεν είναι μόνο σήμερα τα 80 χρόνια από την είδηση της επόμενη. 23 Φλεβάρι ιδρύθηκε ο θρηλυκός και ηρωικός κόκκινος στρατός. Όχι μόνο εδραίωσε την εξουσία της εργατικής τάξης, αλλά ήταν αυτός που τσάκισε το φασισμό με εκατομμύρια νεκρούς και που σήμερα οι άθλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από εδώ πάνε να εξομοιώσουν τον σοσιαλισμό, τον κομμουνισμό με τον φασισμό. Την πιο προοδευτική ιστορία, την πιο προοδευτική θεωρία που γνώρισε η ανθρωπότητα με την πιο αντιδραστική που είναι ο φασισμός, που είναι γνήσιο παιδί του καπιταλισμού και ο καπιταλισμός δεν έχασε. Να μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Το Χίτλερ στην εξουσία τον έβαλαν οι μεγαλοβιομήχανοι όλοι μετά από σύσκεψη και οι τραπεζίτες. Και δώσανε εντολή γιατί πίστευαν ότι με τον πόλεμο που θα κάνει θα ξανανακτήσουν χαμένες αγορές και εδάφη. Αυτό έκαναν. Αλλά τον τσάκισε ο κόκκινος στρατός. Τον έστειλε στα λαγούμια του, όπως πρέπει να στείλει και τους χρυσαυγίτες. Γιατί αυτοί είναι απόγονοι του Χίτλερ. Είναι πολιτικοί απόγονοι. Είναι πολιτικοί απόγονοι των ταγματασφαλιστών, των κουκουλοφόρων που πήγαιναν και έδειχναν και που επιτελούσαν. Και αυτοί λέγανε δόξα και τιμή, λέγανε στα τάγματα ασφαλείας. Δόξα και τιμή από τη Χρυσή Αυγή. Και τώρα ξαναεμφανίζονται και αυτοί δεν αντιμετωπίζονται με τα κόλπα που βρήκε ευκαιρία να περάσει και η κυβέρνηση και οι άλλοι των νόμων αυτών. Γιατί ανοίγει δρόμους διαφορετικούς στις θεωρίες των δύο άκρων. Και όποιος αγωνίζεται κατά του συστήματος είναι ύποπτος για τρομοκρατία. Έτσι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποιος παλεύει για να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό, το ρεύμα κλπ. Είναι
υποθάλπτη, είναι φυτώριο από το αριστερό ριζοσπαστισμό, δηλαδή της τρομοκρατίας. Αυτά έχουν ψηφίσει όλοι τους με τους τρομονόμους. Και τώρα έρχονται με τέτοιες εκμές, αλλά να ξέρουν κάτι. Το ΚΚΕ δεν είναι σημερινό. 100 χρόνια το πολεμάνε. Και με όλους τους τρόπους. Δεν φοβόμαστε. Δεν φοβόμαστε ότι θα μας πείσει ο ελληνικός λαός. Ο οποίος ελληνικός λαός πρέπει να στείλει αυτά τα τομάρια της Χρυσής Αυγής που είναι μαντρόσκυλο των αφεντικών, που τις περισσότερες ερωτήσεις που κάνανε όταν ήταν στη Βουλή ήταν για να δοθούν και άλλα προνόμια στους αφοπλιστές και χτυπάγανε τον Κοσμάκη, να τους στείλει εκεί που αξίζει, στους βόθρους μέσα της ιστορίας, γιατί εκεί είναι η θέση τους, και να μην παραχαιρείται με αυτή τη δημαγωγία. Και είναι ένα ζήτημα που αφορά, κατά τη γνώμη μας, και την περιοχή. Εμείς λοιπόν λέμε, ψηφίστε ΚΚΕ. Δεν κρυβόμαστε. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε την κοινωνία. Εμείς θέλουμε αυτό το βάρβαρο σύστημα να ανατραπεί. Και επειδή θέλουμε να γίνει αυτό τελικά από τον ίδιο το λαό, γι' αυτό και είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή σήμερα, να κερδίσει ό,τι μπορεί, να περάσει στην αντεπίθεση μέχρι αυτή την τελική νίκη. Και σε αυτό είμαστε κολλημένοι. Είμαστε κολλημένοι στα συμφέροντα του λαού. Ενώ οι άλλοι είναι πολιτοί με τους βιομήχανους, με τους εφοπλιστές, με το καπιταλιστικό σύστημα, συνολικά, γιατί μας είπαν κολλημένος. Και δεν πρόκειται ποτέ αυτό το σύστημα να αλλάξει και να γίνει ανθρώπινο. Μπορεί να αποσπάσει με αγώνες ο λαός, αλλά για να ανακουφιστεί, να λύσει τα προβλήματά του, χρειάζεται συνολική ανατροπή. Και σε αυτό δεν κάναμε ποτέ, παρά τις αδυναμίες μας, πίσω. Δεν προσκυνήσαμε. Δήλωση μετανοίας στον καπιταλισμό δεν υπογράφουμε. Ούτε υπογράψαμε ποτέ. Οι άλλοι όχι μόνο υπέγραψαν, αλλά ήταν οι κυρίες και οι ευθύνοι του λαού και μας λένε και προοδευτική κυβέρνηση. Τι να κάνουμε δηλαδή. Τι να κάνουμε σε αυτούς όλους. Αυτή μια χαρά τα βρίσκω. Και με τη Νέα Δημοκρατία και με όλους. Μα λέει, δεν θέλετε να κυβερνήσετε. Εμείς δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε. Γιατί παλεύουμε. Δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε εξ ονόματος των κεφαλαίων κρατών για να υπηρετήσουμε τα συμφέροντά τους. Εμείς θέλουμε, όταν ο λαός πιστεί και πάρει την εξουσία, θα είμαστε στην πρώτη εργατική, λαϊκή, σοσιαλιστική κυβέρνηση. Θα είμαστε όλους και θα προκόψουν αυτό το παραλήθει τον κόσμο για να τον δικαιολογήσουν. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, όλοι στον αγώνα. Εγώ σας φέρνω μήνυμα αισιοδοξίας από γυρίζοντας σχεδόν τη μισή Ελλάδα, όπως και άλλοι σύντροφοι που γυρίζουν την άλλη μισή, χώρους δουλειάς κλπ. Υπάρχει έδαφος ένας κόσμος να ψηφίσει το ΚΚΕ, να ψηφίσει για να χαμογελάει την άλλη μέρα και να έχουν κατεβάσει αυτή τα μούτρα τους. Όσο για αυτούς που μας πιέζουν για να μπούμε στην κυβέρνηση να κάνουμε πίσω ότι οι καταστάσεις είναι δύσκολες, εμείς για τα δύσκολα είμαστε και όχι για τα εύκολα που είναι να γίνει στην περίπτωση του συστήματος. Αυτοί είμαστε και δεν αλλάζουμε. Γεια σας.